παιδιά τα οποία βλέπουν το μπάσκετ πολύ καλύτερα, πολύ διαφορετικά από όλους άλλους που βρίσκουν παρκέ. Είναι παιδιά τα οποία χαίρεσαι να τους βλέπεις να παίζουν. Εγώ αυτό το δήλωσα για το Μήλος, χαίρομαι να κάνω προπόνηση μαζί, γιατί βλέπω πράγματα κατά μέσα στο γήπεδο. Φαντάζομαι τις παίκτες του Ρούμπιο στην Μπαρσελόνα που είναι πολύ περισσότερα και πολύ καλύτερα από αυτά που έχουμε δει όλοι οι υπόλοιποι στο γήπεδο. Τώρα συγκεκριμένα το Ρούμπιο είναι ένα παιδί το οποίο βγάζει κάτι διαφορετικό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ την Μπαρσελόνα και τους συμπαίκτες του και οι συμπαίκτες του αυτών να φτάσουν εδώ πέρα. Έχουμε ήδη φορά την ηλικία, είναι σίγουρο. Αυτό σίγουρα θα προσπαθήσει να παίξει την ενέργειά του. Εγώ θα προσπαθήσω να παίξω την εμπειρία μου. Αλλά αυτές οι μάχες δεν είναι ποτέ σε προσωπικό επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο και αυτό που έχει συμπαίξει χθε. Οι ομάδες κερδίζουν για να δουν μόνο και τα πρωταθλήματα. Και φάνηκε και δύο τελικούς. Έχουμε δει και πιο πολλοί παίκτες από το ρόστερ και των τεσσάρων ομάδων έχουν κάνει πολύ πολύ καλύτερα παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά, έχει πιο πολύ περιορισμό χθε. Γιατί είναι έτσι η μορφή και έτσι των παιχνιδιών. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ομάδες θα κερδίσουν. Είναι πολύ καλύτερα να παίξει ένα μέτριο παιχνίδι και να κερδίσει ομάδα σου παρά να κάνει ένα μωρό παιχνίδι και να χάσει ομάδα σου.